Με μια σκληρή ανακοίνωση, απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών, στην άνευ ορίων τουρκική προπαγάνδα που πλέον εντάσσει και σενάρια υπόθαλψη τρομοκρατών στην Ελλάδα με σκοπό να επιτεθούν στην Τουρκία. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια σπήλωση τη εικόνα τη Ελλάδα μέσω τη προβολή απαράδεκτων μυθευμάτων. Ερώτημα δημιουργεί η επιλογή του χρόνου εμφάνιση τέτοιων ανυπόστατων και φεδρών ισχυρισμών. Ο Διευθυντή Επικοινωνία του Ερντογάν, Φαχρεντίν Αλτούν, ο οποίος μαζί με τον Ιμπραχήμ Καλίν είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες του Τούρκου Προέδρου, με ανάρτησή του στο Twitter κατηγορεί την Ελλάδα ότι φιλοξενεί τρομοκράτες εναντίον της Τουρκίας και ζητά την άμεση τιμωρία της χώρας μας. Η Ελλάδα φιλοξενεί τρομοκρατικές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένου του ΠΚΚ, από ένα υποτιθέμενο στρατόπεδο προσφύγων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τρομοκράτε σχεδιάζουν επιθέσει συμπεριλαμβανομένων βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονία εναντίον τη Τουρκία, συμμάχου του ΝΑΤΟ. Ακριβώ όπω οι πραγματικοί πρόσφυγε αφήνονται νεκροί στο Αιγαίο. Ήρθε η ώρα να τερματιστεί η ατιμορρησία τη Ελλάδα. Ο στενό συνεργάτη του Ερντογάν συνοδεύει την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο προβάλλονται σκηνέ από την απόπειρα πραξικοπήματο και τι συλλήψει, τη σύλληψη ο Τσαλάν αλλά και τους Τούρκους εξωματικούς που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα. Εάν η Τουρκία κρατήσει μια καλή συμπεριφορά θα πάω, ελπίζω και ελπίζω ότι και εκεί θα υπάρξει μια επανέναρξη συνεννόησης. Δεν έχω υπεραισιοδοξίες. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποια θα είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας. Είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε μια θετική ατζέντα με την Τουρκία, υπό τον όρο ότι η Τουρκία θα διατηρήσει και θα ενισχύει την αποκλιμάκωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών τη. Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει να φλερτάρει επίμονα με το Κάιρο στην προσπάθειά τη να μπει σφίνα στι ελληνογυπτιακέ σχέσει. Ο Μευλού Τσαβούσογλου επικοινώνησε με τον Αιγύπτιο ομολογό του, μεταφέροντα τι ευχές του για το Ραμαζάνι, την ώρα που η φρεγάτα Ναβαρίνο συνεκπαιδευόταν με το Αιγυπτιακό Ναυτικό Ανοιχτά τη Αλεξάνδρεια.